Καταρχήν, μίλησα για την ελευθερία, ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα χρόνια. Καταρχήν, μίλησα για το παιδί. Που στα χέρια μια κυβέρνηση, ένα παιδί πεθαίνει. Μια κυβέρνηση που βριζότανε σαν τα χειρότερα σκυλιά πριν 4 χρόνια και τα κοιμιάζαν οι εγκληματίες. Νομίζεις ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που έστρεψε η Νέα Δημοκρατία και όλα στα τσιράκια τη Βόρεια Ελλάδα να θέλει να με σκοτώσει? Κάτσε λίγο, γιατί από τον Νίκο Ρωμανό πώς πήγαμε στην Βόρεια Ελλάδα? Άκουσα να δεις πώς πήγαμε στην Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν. Στη ροή της κουβέντας είπα για τα πόσο σε σχέση με τις μικρές μας ζωές, τις ανθρώπινες, ας σκεφτούμε ότι τα λόγια, τα χρόνια που ελευθερώθηκε αυτός ο Άγιος Τόπος από τους τελευταίους του κατακτητές εκάστοτε είναι πάρα πολύ λίγα. Αυτό είπα και εκείνο το πρωί. Ο τρόπος που το διατύπωσες, θεωρείς ότι ήταν λάθος? Όχι. Δεν θεωρώ ότι δεν ήταν ίσως διευκρινιστικός. Ποτέ δεν είπα τη φράση «Οι Μακεδόνες είναι Βουλγαροί». Όχι, αλλά είπες ότι μιλάνε ελληνικά τα τελευταία 100 χρόνια. Όχι, είπα και ότι 100 ότι χρόνια πριν δεν ήξεραν την ελληνική. Ότι τα τελευταία 130, εγώ ο παππούς μου, αγάπη μου, ο Σταμάτης, έφερε την ελληνική, ήταν ήλαρχος. Έφερε από τη Μικρά Ασία την ύλη στην απελευθερωμένη Θεσσαλονίκη και γύρισε με τραύμα 49 ετών και πέρα. Δηλαδή, η μάνα μου γεννήθηκε στο Κυπρίνο Ρεστιάδος. Θεωρείς δηλαδή ότι η διατύπωση ήταν λάθος? Θα το διατύπωνες με τον ίδιο τρόπο? Θεωρώ, κοιτάξτε, καταρχήν μπορεί και να μην το διατύπωνα αν σκεφτόμουν ότι θα πείραζε τόσο. Δεν σκέφτηκα ότι θα πειράξει τόσο. Έτσι. Αν μου πέρναγε από το μυαλό εκείνη τη στιγμή ότι θα πείραζε ανθρώπους δικούς μου καταρχήν. Γιατί θεωρείς ότι στοχοποίησε η Νέα Δημοκρατία? Καταρχήν δεν τους έχω αφήσει σε χλωροκλάρι, εντάξει. Θα μου βρίσκανε μια τρύπα. Να μου την πέσουνε. Δεύτερον, ξέρουν την τεράστια αγάπη μου έχει όλη η Βόρειος Ελλάδα. Τώρα έλαβες αντιδράσεις? Ναι, και γι' αυτό απάντησα αμέσως. Γι' αυτό ζήτησα σχεδόν, αν εξελίφθη, γιατί και αυτό παρεξηγήθηκε. Ζήτησα να με συμπαθήσουν αμέσως και να με συγχωρέσουν, να τους πλήγωσα. Αλλά όχι. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Το ότι λες τη γνώμη σου. Και αυτό συζητήθηκε, λέει, να. Και ότι έχεις την τόλμη να ζητήσεις και συγγνώμη. Απλώς το ότι αυτό το πράγμα διαχειρίστηκε από ένα κόμμα εξουσίας, αυτό το γελίο κατά τη γνώμη μου τρόπο, νομίζοντας ότι έτσι χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το αντίπαλον δέος, και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο να με μαζέψει ο ΣΥΡΙΖΑ.